και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Μαρία Ελένη Νικηφόρου και μαζί θα δούμε ειδήσεις από το neakrite.gr. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους υπό άγνωστες αιτίες μέσα σε λίγες μόνο ώρες στο Ηράκλειο. Πρόκειται για έναν τουρίστα, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός από την ίδια του την οικογένεια στο δωμάτιο του ξενοδοχείου που διέμεναν στην περιοχή της Χερσονήσου. Ενώ θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου ενός άνδρα, το άψυχο σώμα του οποίου εντοπίστηκε στη σκάλα πολυκατοικίας στο Ηράκλειο. Ρεκόρ αιτήσεων για εξαιρέσεις των δικαστικών λειτουργών καταγράφεται στην Κρήτη. Είναι ενδεικτικό πως μόνο στο Ηράκλειο το ποσοστό των αιτήσεων εξαίρεσης έφτασε το 32%. Πάντως σημειώνεται πως σε περίπτωση που οι αιτήσεις δεν επαρκούν, οι διορισμοί θα συμπληρωθούν με νέα κλήρωση που θα γίνει 3 ημέρες πριν από τις εκλογές. Στον τελικό της Eurovision που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Μαΐου στο Ισραήλ, κατάφερε να βρεθεί η συμμετοχή της Ελλάδας με την Κατερίνα Ντούσκα, καθώς και η Τάμτα, η οποία εκπροσωπεί την Κύπρο. Μπείτε στο neakrite.gr για να διαβάσετε τα highlights του πρώτου ημιτελικού, αλλά και να δείτε χαρακτηριστικά βίντεο. Ακολουθήστε το neakrite.gr σε Facebook, Instagram και Twitter για περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο. neakrite.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.